Κύριε Μιλτιάδη Δασποτάκη, κύριε Director, στο καλύτερο γραφείο της Κρήτης. Καλαμάκι Travel, αυτό λέει πάρα πολλά. Τόσα χρόνια, τόσοι αγώνες, τόσες προσπάθειες. Πιστεύω ότι φτάσαμε σήμερα εδώ στο MITT, στη Μόσχα, το 2011, στην τρίτη μέρα της έκθεσης. Και θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτή την έκθεση, να μου πείτε την άποψή σας, τι θα αποκομίσετε από αυτή την έκθεση για την Κρήτη. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η φετινή σεζόν, αν κάτι δεν τύχει στην χώρα μας, και εννοώ αν δεν γίνει κάποιο πρόβλημα στην Ελλάδα σαν Ελλάδα, θα είναι σίγουρα μια σεζόν η οποία θα μας δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα τουριστικές σεζόν από την Ρωσία και από τις ρωσικές χώρες. Σίγουρα αυτό το οποίο βοηθάει είναι ότι οι παραδοσιακοί προορισμοί της Ρωσίας, όπως ας πούμε η Αίγυπτος, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Αυτό σίγουρα βοηθάει στο να υπάρχουν προγραμματισμός πιο πολλών πτήσεων για την περιοχή μας και για τη χώρα μας και για τα νησιά μας. Επιπλέον βοηθάει ότι πλέον όλοι οι τουριστικοί πράκτορες της χώρας αυτής έχουν βάλει πλέον την Ελλάδα σαν προορισμό τους και δεν είναι πλέον η εξαίρεση αλλά είναι ο κανόνας. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο και για μας αλλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που ασχολούμαστε στο τουρισμό να ξεκινήσουμε και να βάλουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και στο μυαλό των πρακτόρων αυτών το Destination Ελλάδα. Το καταφέραμε και θεωρώ πως τώρα πλέον πρέπει όλοι μας να δείξουμε μια καλή πίστη στον λαό αυτό που έχουμε και άλλους δεσμούς, όχι μόνο το τουρισμό, αλλά έχουμε και τους δεσμούς της ίδιας θρησκείας και άλλων πραγμάτων για να τους βάλουμε να μείνουν πλέον δίπλα μας. Κύριε Δεσποτάκη, σας γνωρίζω τόσα χρόνια. Είστε ένας δυναμικός επαγγελματίας που αγωνίζεστε για τον τουρισμό της Κρήτης. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε τη ρωσική αγορά φέτος στην Κρήτη και τι κόσμο παίρνετε εκεί από τη Ρωσία. Κοιτάξτε, θα είναι δύσκολο να δώσουμε νούμερα αυτή τη στιγμή το πόσο κόσμο θα έρθει στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Σίγουρα πάμε για αύξηση πολύ μεγάλη, αν κρίνουμε βάσει τις πτήσεις που έχουν προγραμματίσει οι συνεργάτες μας. Θεωρώ ότι το νούμερο, το τελικό της Κρήτης ίσως να είναι και διπλάσιο σχέση με αυτό που ήταν πέρυσι. Αν το πάμε πιο προσωπικά, λόγω του ότι το operation των συνεργατών μου μαζί μου είναι τουλάχιστον διπλάσιο, θεωρώ ότι θα έχουμε μια αύξηση περίπου 100%. Και το ίδιο έχω ακούσει και για τους υπόλοιπους συνεργάτες και συναδέλφους από εδώ πέρα, από τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα ισχύει και για άλλα νησιά, όπως τη Ρόδο, όπως τη Κέρκυρα. Πλέον η Ελλάδα, όπως είπα, δεν είναι εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας. Και τώρα πρέπει εκεί να δουλέψουμε όλοι για να δώσουμε το σωστό σέρβις και να αποδείξουμε σε όλους ότι οι Έλληνες είναι δίπλα στους Ρώσους. Το Καλαμάκι Travel δουλεύει μόνο με Ρώσους ή και με Άγγλους, Γερμανούς και άλλους? Δουλεύουμε και με άλλες αγορές και όχι μόνο με τη Ρωσία φυσικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή καλά νέα και από άλλες αγορές, αλλά σίγουρα η Ευρώπη δεν μπορεί να μας δώσει κάποια αύξηση πάνω από το 5%. Οποιαδήποτε αύξηση τουρισμού περιμένουμε στην χώρα μας και στο νησί μας θα ισχύσει μόνο από τις αγορές της παλιάς Ρώσικης Δημοκρατίας, δηλαδή την Ουκρανία, τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες που έχουν μεγάλη αύξηση. Οι υπόλοιπες χώρες δεν θα μας δώσουν τις αυξήσεις. Η Ευρώπη δεν θα μας δώσει πάνω από 5% αύξηση. Γιατί ένας τουρίστας να έρθει στην Κρήτη να κάνει διακοπές? Θέλω να μου το σχολιάσετε. Μα είναι απλό. Είναι ένα destination το οποίο δίνει στον οποιοδήποτε τουρίστα, και όχι μόνο στο Ρώσο, αλλά και στο Ρώσο, τη δυνατότητα να περάσει τις διακοπές του σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο θέλει, ανάλογα με τα χρήματα που θέλει να δώσει, και να περάσει τον χρόνο του ευχάριστα. Έχει ωραίες παραλίες, έχει ωραίες εκδρομές, είναι ωραίο το κλίμα. Είναι από τα καλύτερα destination στον κόσμο. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, άσχετα που εμείς δεν το έχουμε πιστέψει σαν χώρα. Τι θα συναντήσει στην Κρήτη ένας τουρίστας? Τι είναι αυτό που θα τον ευχαριστήσει ώστε να επαναλάβει τις διακοπές του στην Κρήτη? Πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να συναντήσει και που πιστεύω θα συναντήσει είναι την ελληνική φιλοξενία και την κρητική φιλοξενία. Το δεύτερο θα συναντήσει και πρέπει να συναντήσει ένα πολύ καλό σέρβις, μια ωραία ταβέρνα για να πάει να πιει το ουζάκι του ή να φάει και οπωσδήποτε πολύ ωραίες και καθαρές παραλίες. Και τη τσιγκουδιά σας παρακαλώ. Λίμωνο, η τσιγκουδιά έτσι κι αλλιώς την δόξα τω Θεώ όλα τα εστιατόρια τα τοπικά τη δίνουν δώρο στους εργάτες και στους πελάτες τους, οπότε το θεωρώ δεδομένο. Δεν μπορείς να πας σε κριτικό γλέντι και να μην πιεις τσιγκουδιά? Όχι, δεν γίνεται. Αυτό σίγουρα. Θέλω να μου σχολιάσετε τι κάνατε για τη χειμερινή σεζόν. Γιατί ξέρω ότι στην Κρήτη υποφέρεται λίγο με χειμερινή σεζόν από θέμα τουρισμού. Βασικά στην Κρήτη δεν έχουμε καθόλου χειμερινή σεζόν.
είναι ένα από το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο σκεφτόμαστε κάθε μέρα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις, διότι μέχρι τώρα είχαμε τον αγώνα και το τρέξιμο για να γεμίσουμε έστω και τα ξενοδοχεία μας το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε 3 χρόνια που ήταν συνέχεια καθοδική πορεία στον ελληνικό τουρισμό και στο τουρισμό της Κρήτης. Θεωρώ ότι αν φετινή σεζόν μας δώσει τα νούμερα που θέλουμε να μας δώσει για καλοκαίρι και οι συνεργάτες μας μην ευχαριστημένοι από το operation, θα αρχίσουν να σκεφτούν και την επιμήκυση της σεζόν και θα αρχίσουν να σκεφτούν και άλλα πράγματα για το χειμώνα. Παρόλα αυτά, αυτά δεν φτάνουν. Για να γίνει χειμερινός τουρισμός στην χώρα μας και στην Κρήτη, πρέπει να βάλει το χέρι και η ελληνική πολιτεία. Πρέπει να μην είναι νεκρά τα τουριστικά θέρατα το χειμώνα. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα δουλεύουν το χειμώνα για να έρχεται ο τουρίστας αυτός, όπως έχετε κάνει στην Κύπρο ή κάπου αλλού. Και δεν είναι τόσο απλό να γίνει σε μία μέρα για τη χώρα μας. Το είχαμε προσπαθήσει και παλαιά, από ό,τι θυμάστε, με τη Χερσόνησο, με τον κύριο Σκουλά, όταν ήταν υπουργός και είχαν φέρει κάποιες πτήσεις από Ολλανδία και πάπησε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Δεν το είχαν καταφέρει. Δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται δουλειά. Αλλά οπωσδήποτε, εάν καταφέρουμε την καλοκαίρι να το περάσουμε σωστά, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Το Καλαμάκι Travel στέλνει κόσμο σε όλη την Κρήτη? Ναι, σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Και όχι μόνο. Δουλεύουμε και τη Σαντορίνη. Σαν δεύτερο προορισμό, υπάρχει και κατευθείαν πτήση από εδώ για τη Σαντορίνη. Και θεωρώ ότι η Σαντορίνη είναι επίσης πολύ ωραίο νησί, το οποίο σίγουρα χρειάζεται κάθε Ρώσος ο οποίος θα έρθει στην χώρα μας να το δει. Ή με την μονοήμερη εκδρομή από την Κρήτη, ή με κάποιο πακέτο που θα πάρει μόνο για τη Σαντορίνη. Από ό,τι γνωρίζω, κύριε Δεσποτάκη, έχετε την πρώτη θέση στην Κρήτη σαν τουριστικό γραφείο που φέρνετε κόσμο από τη Ρωσία. Αυτό αληθεύει? Εγώ δεν θα έλεγα αν έχω την πρώτη θέση ή την τελευταία θέση. Θέλω να πω ότι είμαι μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου μέσα στο ίδιο τρέξιμο και στον ίδιο άγχος για να φέρουμε κόσμο και να γεμίσουμε τα ελληνικά ξενοδοχεία, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει μια κρίση όπως και ο ελληνικός τουρισμός. Και αυτό που θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι είμαι σίγουρα από τους πρώτους που ξεκίνησα να φέρνω Ρώσους στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Και θυμάμαι και μάλιστα μπορώ να πω ένα σχόλιο ότι το 1996 που ερχόμασταν εδώ, οι άνθρωποι εδώ πέρα, εμείς τους λέγαμε για τουρισμό και οι άνθρωποι μας ζητούσαν ζάχαρη και γάλα. Και ήταν χαρά μου που σας είδα και εδώ σε αυτή τη συνέντευξη. Και πρέπει να πω ότι και εσείς αλλά και το περιοδικό σας έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για τον τουρισμό της Ελλάδος και της Κρήτης. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και συγχαρητήρια στο έργο σας. Εμείς στο Hellenic TV, ο τουριστικός τύπος .com, θα είμαστε πάντα μαζί σας και με το γραφείο σας και με όλη την Ελλάδα και την Κρήτη για να σας καλύπτουμε, να σας βοηθάμε και να δίνουμε το δικό σας μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε.